έναρξη τελετής αγενείων ξενώνων φρουράς Καλαμάτας. Δοξολογία. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, δίκαστης βασιλεύση κατά βαρβάρων μπορούμενος και τόσον πιλάτων δια του σταυρού σου πονείτε μας. Τον σώον δωρεόν αξίωση μας πείσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιώματα της εμπίστη λαμβάνωση την ευλογία σου άκραντε. Καλείτε, ο διοικητής της δίκης κέντρων, υποστράτηγος Δημήτριος Κουφίδης, για μια σύντομη ενημέρωση. Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε Καλαμάτας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πανοσιολογιότατε, κύριε διοικητά και επίτιμε διοικητά της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού Θησέας, κύριε επικεφαλής των Σωμάτων Ασφαλείας, κύριε Αχιλέα Κωνσταντακόπουλε, πρόεδρε του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, αξιότιμη προσκεκλημένη. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση με την ευκαιρία των εγγενείων των ξενώνων φρουράς Καλαμάτας. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια κατασκευής ξενώνων εποφελίας των στελεχών και των οικογενειών τους, τόσο των εν ενεργεία όσο και των αποστράτων, ως ένδειξη τιμής για την προσφορά τους και της διατήρησης των άρρηκτων δεσμών τους με τη στρατιωτική οικογένεια. Στις αρχές του έτους εγκαινιάστηκαν οι ξενώνες στην Κόρινθο, ενώ το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή 10 επιπλέον ξενώνων στον Ναύπλιο. Στην περιοχή ευθύνης του σχηματισμού λειτουργούν συνολικά 100 ξενώνες σε Κόρινθο, Ναύπλιο, Τρίπολη, Γήθιο, Καλαμάτα, Πάτρα και Μεσολόγγι, οι οποίοι παρουσιάζουν εξαιρετική επισκεψιμότητα. Το κτίριο που πρόκειται να εγκαινιάσουμε σε λίγο ανεγέρθη το έτος 1961 σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο λειτουργήσε ως λέσχη φρουράς αξιωματικών Καλαμάτας έως το 2021. Μετά την απόφαση της διάλυσης της λέσχης, ξεκίνησε η ανακατασκευή του με σκοπό τη διαμόρφωσή του σε ξενώνες, οι οποίοι βρίσκονται στην καρδιά της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο του ΟΣΕ Καλαμάτας, ενώ πλησίων αυτών υπάρχουν όλες οι απαραίτητες παροχές και υποδομές της πόλης που χρειάζεται ο επισκέπτης, καθώς και η αμμώδες δυτική παραλία. Τα παραπάνω καθιστούν τους ξενώνες ως μια ιδανική βάση για την εξερεύνηση της πόλης και γενικότερα της περιφερειακής ενότητας της Μεσσηνίας, με τις όμορφες παραλίες, τα πολλά αξιοθέατα, τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους γραφικούς οικισμούς και τα μοναστήρια. Η προσπάθεια κατασκευής των ξενώνων βρήκε σημαντικούς αρρωγούς, όπως τον Περιφερειάρχη κύριο Νίκα Παναγιώτη, τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Καπέλιο Βασίλειο, τον Δήμαρχο Καλαμάτας κύριο Βασιλόπουλο Αθανάσιο, καθώς και επιχειρηματίες της τοπικής κοινωνίας της πόλης. Καταλυτική όμως υπήρξε η προσφορά του κυρίου Αχιλέα Κωνσταντακόπουλου, Προέδρου του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος αποτέλεσε το βασικό δωρητή του συγκεκριμένου έργου. Ο κύριος Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος είναι ένας κορυφαίος επιχειρηματίας που συμβάλλει μέσω των πολυδιάστατων δραστηριοτήτων του στην ανάδειξη της Μεσσηνίας στον διεθνή τουριστικό χάρτη, ενώ παράλληλα με τις επιχειρηματικές του επενδύσεις επιδιώκει να καθιερώσει την πρωτεύουσα της χώρας μας ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό. Ευχαριστώ και πάλι όλους τους παρευρισκόμενους για την παρουσία σας στη σημαντική αυτή τελετή για τη μεραρχία και την πόλη της Καλαμάτας. Θα ακολουθήσει ο διοικητής του 747 Ειδικού Τάγματος Μηχανικού, ο οποίος θα σας αναπτύξει τις τεχνικές λεπτομέρειες κατασκευής του έργου. Κύριε Αρχηγέ, είμαι ο της Επιτάξης Μηχανικού Νικόλαος Παπαμαργαρίτης, διοικητής του 747 Ειδικού Τάγματος Μηχανικού και επιβλέπων μηχανικός του έργου διαμόρφωσης των ξενώνων φρουράς Καλαμάτας. Το έργο περιέλαβε
τη συνολική ανακαίνιση του κτηριακού συγκροτήματος, τη διαμερισμάτωση των ορόφων συνολικού εμβαδού 778,40 τετραγωνικών μέτρων με τη διαμόρφωση 18 ξενώνων, εκ των οποίων ένας τρίκλινος εμβαδού 28 τετραγωνικών μέτρων για κάλυψη αναγκών ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για την εύρυθμη λειτουργία των ξενώνων κατασκευάστηκε ράμπα πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες, αναπτύχθηκε ασύρματο δίκτυο ίντερνετ ταχύτητας 100 Mbps, εγκαταστάθηκαν ηλιακοί θερμοσύφωνες διπλής ενεργείας, συντολικής δυναμικότητας 1.000 λίτρων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης. Εγκαταστάθηκε σύστημα προειδοποίησης πυρασφάλειας και διαμορφώθηκε εναλλακτική διαδρομή εκένωσης των ορόφων σε περίπτωση κινδύνου. Διαμορφώθηκε με τη συνδρομή του Δήμου Καλαμάτας ο χώρος περιβαλλοντικά του κτηρίου και διαμορφώθηκαν επίσης και οι επάρχουσες δύο θέσεις στάθμευσης. Ανακαινίστηκε το συγκρότημα χώρων υγιεινής του ισογείου και ανακατασκευάστηκε ο χώρος υποδοχής. Διαμορφώθηκε νέος χώρος στο υπόγειο για τη στέγαση του προσωπικού των ξενώνων. Αντικαταστάθηκαν τα μεταλλικά κουφώματα με αναδιπλούμενα ενεργειακά από αλουμίνιο στο σύνολο του κτηρίου. Αποκαταστάθηκαν οι ενανθρακώσεις και οξυδώσεις σιδηρού οπλισμού, καθώς και τα επιχειρήματα τυχοποιίας με παράλληλη βαφή του κτηρίου εσωτερικά και εξωτερικά. Αποκαταστάθηκε η υγρομόνωση του δώματος. Τέλος, έγινε αντικατάσταση του υπάρχοντος αντελκυστήρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Σε αυτό το σημείο περατώθηκε η ενημέρωσή σας και θα ακολουθήσει ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, πρόεδρος του Ιδρύματος, καπετάν Βασίλη και Κάμερ Κωνσταντακόπουλου. Αξιότιμη κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι κύριοι δήμαρχοι, αξιότιμοι κύριοι περιφερειάρχα, αξιότιμοι κύριοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, αγαπητοί φίλοι, είναι για μας μεγάλη χαρά η συμμετοχή μας στη σημερινή ημέρα και ευχαριστώ θερμά το συντοπίτη μας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον Μεθυσφάλιο κύριο Χαράβο Λαλούση, για την ιδιαίτερη αυτή τιμή. Η Καλαμάτα έχει μια σταθερή σχέση και θέση σε ένωπες δυνάμεις που ξεκινά εδώ και πολλές δεκαετίες. Αυτή η σχέση έχει βοηθήσει την ίδια την πόλη, όχι μόνο με τις διάφορες υποδομές, αλλά κυρίως με την ελληνική παρουσία των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στη ζωή της πόλης. Γι' αυτόν τον λόγο, η συμμετοχή μας στην ανακαίνιση των συγκεκριμένων κτηρίων σε μια αλλαγή του ρόλου τους ήταν για μια πρόταση που καταλαβαίνουμε από την πρώτη στιγμή. Και ως τουριστικός και όλα, νομίζω, συνδυάζονται τα δύο. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Αρχηγό που μας κάλεσε να συμμετέχουμε μαζί με όλους τους άλλους συμπαραστάτες σε αυτό το έργο και επίσης τον κύριο Ιωπαρχηγό, τον κύριο Γιώργο Κέλλη για την βοήθειά του και τον συντονισμό του. Οι συνθήκες αλλάζουν, η πόλη αλλάζει και οι ανάγκες είναι πλέον διαφορετικές. Είναι σημαντικό ότι οι έργοι δυνάμεις αντιλαμβάνονται γύρω σε αυτές τις αλλαγές και προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Ακούμε επίσης ότι η Καλαμάτα κυβερνάει περιοχή εξ των παρελθόν και παρόν έχει και λαμπρό μέλλον όσον αφορά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό μας χαροποιεί, γιατί η περιουσία σας και η δραστηριότητά σας αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο για όλη την πόλη. Από πλευρά μας, κύριε Αρχηγέ, θα είμαστε αρρωγοί όπου και όπως μπορούμε. Καλωρίζει λοιπόν οι νέοι ξενώνες, εύχομαι να καλύψουν υπαρκώς τις ανάγκες σας και να είστε πάντα καλά εσείς και συνεργάτες, ώστε να συνεχίσετε να προσφέρετε τις πολύτιμες υπηρεσίες στη χώρα μας και να κοιμόμαστε κι εμείς πιο έντονοι και να μπορούμε να επενδύουμε. Γιατί χωρίς την ασφάλεια και χωρίς την αίσθηση ασφάλειας, καμία επένδυση δεν μπορεί να γίνει στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμός από τον κύριο Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού. Παρασυγγελεότατε, εκπρόσωποι του Συμβαθιώτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κύριε Χρυσόστομου, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε Καλαμάτας, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Διοικητά της ΑΣΔΙΣ, κύριε Επίτιμη Διοικητέ της ΑΣΔΙΣ, κύριε Διοικητά της ΔΙΚΕΣ, της ΔΙΚΕ, κύριε Επιφαλής Αξιωματική των Σωμάτων Ασφαλείας, κύριε Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλε, πρόεδρε του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, αξιόμενος και κλειμένος. Καταρχάς, σας ευχαριστώ όλους που είστε σήμερα εδώ, σε μια συμβολική και ιδιαίτερη τελετή. Μια τελετή που πραγματικά εγώ νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση, διότι κατάγομαι και την περιοχή και ένα όνειρο είναι πραγματικότητα. Συζητούσα κάποια στιγμή τους συνεργάτες μου, τον υπαρχηγό μου, τον κύριο Κέλλη, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα, αλλά και τον επίτιμο διοικητή της ΑΣΔΙΣ, τον κύριο Κακάβα Λεωνίδα, που είναι σήμερα μαζί μας, και χαράξαμε αυτή την ιδέα. Βέβαια, οι ιδέες έχουν δυσκολίες.
αλλά νομίζω χρειάζεται να τολμούμε. Στις ιδέες αυτές βρήκαμε συνειδητοπόρους και σκεφτήκαμε να μετατρέψουμε το κτίριο της Λέσχης Αξιωματικού Αφορά Καλαμάτας σε ξενώνες. Είναι μια σύγχρονη αντίληψη που μετατρέπουμε κτίρια όπως αναφέρει και ο διοικητής ΔΕΚΕ και στην Κόρινθο και στο Γήθιο και στην Τρίπολη και σε άλλες περιοχές που είναι τουριστικές, αλλά και στην Βόρεια Ελλάδα όπως πρόσφατα έχουμε συνήθει και φτιάχνουμε ξενώνες στην Καστοριά, ώστε να προσφέρουμε στα στελέχη μας υπηρεσίες τουριστικού χαρακτήρα αλλά και περιστατικού χαρακτήρα για να μπορούν να αξιοποιούν αυτούς τους χώρους. Το πολυτιμότερο ότι έχουμε στο στρατό μας είναι το προσωπικό μας. Είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση. Άρα η φροντίδα για το προσωπικό μας είναι όλες αυτές τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες που έχουν σχέση με τη στέγαση, με τους ξενώνες, με τα κέντρα αναψυχής που έχουμε, τα ΚΑΗ και ό,τι άλλο προσφέρουμε στο προσωπικό μας και αυτό είναι μια αναγνώριση. Βέβαια, είπα σε αυτή την προσπάθεια βρήκαμε συνειδητοπόρους. Ευχαριστώ τον κύριο Αχιλέκο Σταταβούπλο που τον κάλεσα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και από την πρώτη στιγμή είδα την μεγάλη του χαρά και τη διάθεση να μας βοηθήσει. Πραγματικά το έκανε με τόσο χαρά που μας συγκίνησε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πραγματικά τεράστια προσφορά σας, όχι μόνο για το κτίριο αυτό, αλλά και την αγάπη σας για τις νέες δυνάμεις. Και όπως είπατε, έτσι είναι για να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα που πολλές φορές έχει δυσκολίες. Και ίσως ο πατέρας σας ήξερε πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Αλλά τελικά το πείσμα, η επιμονή, η υπομονή είναι αυτό που νικάει. Και αυτό το πείσμα είχαμε εμείς, αλλά και το μεράκι, και τελικά φτιάξαμε αυτούς τους ξενώνες. Η προσφορά σας είναι τεράστια και η αγάπη σας για την πατρίδα είναι τεράστια και σας ευχαριστούμε. Όπως ανέφερε και ο διοικητής του 747 Τάγμα του Μηχανικού, κάποιοι άνθρωποι εργάστηκαν με μεράκι. Ευχαριστώ το 747 Τάγμα του Μηχανικού, την διοίκηση, όλο το προσωπικό. Ευχαριστώ την 77 Μονάδα Επιστατεύσεως εδώ της Καλαμάτας, τη ΔΚΕ και όλο το προσωπικό, αλλά και την ΑΣΔΙΣ που στήριξε αυτή την προσπάθεια. Και ευχαριστώ και τον υπαρχηγό μου, τον κύριο Κέλλη, που ήταν συνεργητής αυτής της προσπάθειας. Όμως το μεράκι περίσσευσε ενός ανθρώπου που ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή. Του εργολάβου και αναδόχου του κύριου Σικαλιά Δημήτρη, που είναι μαζί μας. Δημήτρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σικαλιάς δεν είναι απλώς ένας εργολάβος. Ο καθένας κάνει δουλειά, αλλά είναι και απόσταση ο αξιωματικός, άρα αγάπησε το έργο αυτό στο δικό του. Θα έλεγα τελικά ότι μάλλον ζημιώθηκε από την όλη προσπάθεια, γιατί συνέχεια του ζητούσαμε εμείς. Φτιάξε και αυτό, φτιάξε και αυτό, αλλά με πολύ υπομονή έκανε ό,τι του είπαμε και παραπάνω. Δημήτρη, ευχαριστώ από καρδιά. Να είστε καλά. Τελικά βρήκαμε πολλούς συνειδητοπόρους, συμμάχους και φυσικά σε αυτή την προσπάθεια υπήρχε και η τοπική αυτοδιοίκηση. Θα αναφερθώ στον κύριο Νίκα, τον περιφερειάρχη. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές και θέλω να πω ένα πρόγραμμα που δεν είναι μόνο οι κατασκευές όσον αφορά στήριξη των ενόπλων δυνάμεων, την αγορά μηχανημάτων μηχανικού. Με ένα πρόγραμμα 5 εκατομμυρίων που έγινε και πολύ ταχύτατα, επομένως πήραν μηχανήματα μηχανικού για να συνδράμουμε σε οτιδήποτε φυσικές καταστροφές. Άρα λοιπόν αυτή η συνέργεια για τον τόπο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο, αλλά και τους τοπικούς βουλευτές που μας αγαπάνε, μας στηρίζουν και ο καθένας από την δική του σκοπιά στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν όλοι συμμαχήσαμε εδώ και έχουμε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και όπως είπατε, κύριε Κωνσταντακόπλε, ότι τελικά η επιχειρηματικότητα θέλει ασφάλεια. Αυτό μπορώ να εγγυηθώ εγώ ως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ότι είναι ένοπλες δυνάμεις, ο ελληνικός στρατός, ισχυρότερος από κάθε άλλη φορά. Όσον αφορά το προσωπικό και τα μέσα, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή. Και παίρνουμε ένα μήνυμα τιμότητας, αντιμετώπισης οποιασδήποτε πρόκλησης και διασφάλισης της θεατρική μας ακεραιότητας, των κοινωνικών μας δικαιωμάτων, αλλά της αξιοπρέπειας του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν, να μην φοβάστε, να κοιμάστε ήσυχοι, να επενδύετε και πραγματικά το ελληνικό σας έργο διασφαλίζει την ασφάλεια ελληνικός στρατός και ένοπλες δυνάμεις. Αυτό μπορώ να σας πω και να εγγυηθώ έχοντας την γνώση αυτών που λέω. Άρα λοιπόν ευχαριστώ όλους που σήμερα είστε εδώ σε αυτή την γιορτή τη συμβολική στα εγγένεια των ξενώνων και φαντάζομαι τις οικογένειες που θα φτιάξουν τη χαρά των παιδιών. Και όπως πολύ σωστά είπε ο διοικητής ΔΚΕ, η Καλαμάτα είναι ένα κέντρο, τουριστικό κέντρο. Αναπτύσσεται, χαιρόμαστε γι' αυτό. Οι οικογένειες εδώ πραγματικά θα επισκέπτονται τα ενδιαφέροντα τουριστικά μέρη και θα αγαπήσουν την Καλαμάτα και ήδη έχουν κλείσει ξενώνες στο Σαββατοκύριακο. Είναι όλοι γεμάτοι και αυτό δίνει το ενδιαφέρον. Επιπλέον θέλω να ευχαριστήσω τη μητέρα μου και την συμμαθητήρα μου, την κυρία Μερό Πιλωνά, που είναι σήμερα μαζί μας και με συγκινεί που είναι εδώ η μητέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα κλείσω με ένα ρητό που πραγματικά εκφράζει το Ίδρυμα Καπετάνου Βασίλη και Κάμου Κωνσταντακοπούλου, το οποίο πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό.
την προσφορά σου στη ζωή και στη θέση σου στη μνήμη των ανθρώπων που καθορίζουν όχι τα όποια προσόντα και εφόδια έχεις, αλλά η χρήση που τους κάνεις. Ευχαριστώ πολύ.